Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 2 και θα ξεκινήσουμε γρήγορα τη σημερινή μας εκπομπή με τι άλλο, με τα θέματα της επικαιρότητας. Και να πούμε πως μία διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει πως οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να διενεργούν έρευνες σε σπίτια φορολογουμένων ακόμη και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Μοναδική προϋπόθεση για τους ελέγχους αυτούς είναι οι κατοικίες να αποτελούν την έδρα ελεύθερων επαγγελματιών. Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αύξησης των δημοσίων εσόδων. Να πούμε επίσης πως τη στιγμή που η Τρόικα φέρεται να επιμένει στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει νόμους για την προστασία των ιδιοκτητών. Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχετική οδηγία η οποία προβλέπει καλύτερη προστασία από τους κινδύνους που ενέχουν τα στεγαστικά δάνεια, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ή ακόμα και η προσωρινή αδυναμία των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο Ισπανός εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό κάνει λόγο για καινοτόμο απόφαση που θα βοηθήσει ουσιαστικά τους δανειολήπτες. Πάμε όμως στον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο φοροτεχνικό, να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα και τι ακριβώς έχει προκύψει. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαγκάρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπατσάκωνα, σε εσάς και τους ακροατές μας. Mm-hmm. Ναι, κατατέθηκε στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο που περιμέναμε, χωρίς άγχος βέβαια, για την υπόθεση της ακίνητης περιουσίας, της κατοχής ακίνητης περιουσίας, από την οποία η κυβέρνηση επιζητεί ουσιαστικά να εισπράξει περί τα 3 έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Τι γίνεται με τη συγκεκριμένη διάταξη, κύριε Τσαγκάρη? Η διάταξη, ναι, έχει το νομοσχέδιο αυτό, εκτός από τη φορολογία στα ακίνητα, έχει και μερικές περιφερειακές συμπληρώσεις των νόμων 4172 και 4174. Mm-hmm. Και έχουν βάλει εκεί διάφορες προβλέψεις μέσα. Μία από αυτές είναι να μπορούν να μπαίνουν οι εφοριακοί ελεγκτές σε σπίτια που έχουν δηλωθεί σαν επαγγελματική κατοικία, δηλαδή ενός γιατρού, ενός δικηγόρου. Ενός δικηγόρου, όπως είπατε, ενός γιατρού. Ενός επαγγελματία, ενός λογιστή. Που ενός δεν έχει γραφείο, ας πούμε. Το σπίτι του. Και δηλώνει το σπίτι του ως επαγγελματική, Κατοικία. Κατοικία. Ναι, έχει κάποια προβλήματα πιστεύω στην πρακτική εφαρμογή αυτό το πράγμα, γιατί όταν τώρα το επαγγελματική κατοικία είναι ένα δωμάτιο ή όταν υπάρχει ένα μπλοκάκι ενός εργαζόμενου σε μια εταιρεία και είναι ας πούμε θεωρητικά επαγγελματική κατοικία, δηλαδή δεν είναι μια έδρα στην οποία δέχεται πελατεία, απλά έχει δηλώσει εκεί την ουσιαστικά μια διεύθυνση αλληλογραφίας εν τέλει. Mm-hmm. Φανταστείτε ένα συνάδελφό σας δημοσιογράφο που εργάζεται με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτός δεν δέχεται πελάτες στο σπίτι του. Mm-hmm. Απλά έχει δηλώσει ως έδρα στο μπλοκάκι την κατοικία του. Mm-hmm. Εντάξει, είναι από τα πράγματα που μας θλίβουν, ξέρετε, διότι 3 χρόνια, 4 χρόνια πόσα είναι μετά το μνημόνιο. Μα λέει πως το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται το έργο των εφοριακών. Τώρα η αστυνομία για να συλλαμβάνει αγκλήματα και χρησιμοποιεί τους εισαγγελείς. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό η εφορία, εάν είναι τόσο βέβαιη για την εγκληματική συμπεριφορά κάποιου. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ για εγκλήματα επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Τα αυστηρότερα κακουργήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και χρειάζεται εισαγγελική παραγγελία για να μπει στο σπίτι mm-hmm. του καθενός. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι υπερβολές του φορολογικού νομοθέτη αυτές οι προβλέψεις και οι διατάξεις που έρχονται στα πλαίσια αυτής της ασυνάρτητης, αν θέλετε,
φορολέλαπα στην οποία έχουμε εθιστεί την τελευταία περίοδο. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Πρόκειται για μια αστοχία σε θέματα που είναι λελειμμένα σε όλο τον κόσμο, σε Δύση και Ανατολή. Λοιπόν, στα ακίνητα βλέπουμε ο φόρος να επανέρχεται. Πρόκειται για τη μονιμοποίηση του έκτακτου φόρου που είχε επιβληθεί. Είναι φόρος, για να συνοψίσουμε, ο οποίος δεν αφορά τα έσοδα του οποιοδήποτε ακινήτου. Είναι χρήματα τα οποία ζητούνται από τον Έλληνα πολίτη με βάση το ε9 του. Είναι ένας λίστο φόρος, το λί με γιώτα. Υποθέτει ότι έχουμε καταθέσει την τράπεζα ή ανάλογα εισοδήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Είναι ένα κούρεμα της περιουσίας μας, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη ρευστοποιήσιμη. Αναφέρομαι στα ακίνητα και μάλιστα ειδικά στην περίοδο αυτή που όλοι γνωρίζουν ότι δεν γίνονται πράξεις στην αγορά, διότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Κοινώς όταν απολύσει δεν μπορεί κάποιος την ακίνητη περιουσία του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και δεν απαντώνται βέβαια τα φιλοσοφικά ερωτήματα που έχουμε θέσει από τη Ζούγκλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν είναι περιουσία του καθενός η πρώτη κατοικία, το σπίτι στο οποίο έχει μέσα στεγάσει τον πόνο του, τη χαρά του, τα παιδιά του, τα προσωπικά του έγγραφα, τη μητέρα του την άρρωστη, τον παραπληγικό του πατέρα, αν αυτό το πρώτο σπίτι που μένει ο καθένας είναι περιουσία. Αν είναι δηλαδή διαπραγματεύσιμο αγαθό για τον ίδιο. Και το δεύτερο, αν τελικά είναι αυτός ο ιδιοκτήτης αυτής της ακίνητης περιουσίας, εφόσον είναι υποθηκευμένος ιδιοκτήτης. Εφόσον με βάση το υποθηκοφυλακείο, αν το πουλούσε αύριο το πρωί, δεν είναι αυτός που θα εισπράξει το τίμημα. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία θα πουληθεί το σπίτι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς που θέλουν να καταργηθούν βέβαια οι τράπεζες, διότι ισχυρίζονται οι τράπεζες ποιο είναι το βασικό της επιχείρημα. Μα δεν είναι δικό σου το σπίτι, κύριε, με δάνειο τον πήρες. Ωραία, αφού δεν είναι δικό μου και το έχω πάρει με δάνειο και θα καταργήσουμε συντόμως για τους πληστηριασμούς, πλήρωνε τους φόρους που σου αναλογούν λοιπόν. Αφού τον φορολογούμε δηλαδή, προκύπτει το ερώτημα γιατί πρέπει να τον προστατεύουμε κιόλας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, είναι σαφές ότι καταργείται πλήρως το αφορολόγητο, πηγαίνουμε στο μηδέν, υπάρχουν φόροι από το πρώτο ευρώ. Διότι εάν υπήρχε αφορολόγητο πράγματι, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να εισπράξει το ποσό αυτό από τη φορολογία των ακινήτων. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να γνωματεύσω και να σχολιάσω την πολιτική απόφαση να βρεθούν 3,5-4 δις από τα ακίνητα. Αυτό είναι μια διοικητική επιλογή της κυβέρνησης. Αν αυτό το δεχτούμε ως ορθό, τότε πράγματι είναι μια λίστα αυτή η λίστα η οποία... Η λίστα με τους συντελεστές εννοώ που έχει δει το φως δημοσιότητας, η οποία στοχεύει στο να εισπράξει το ποσό αυτό, έχοντας κάνει κάποιους συμψηφισμούς, μειώνει εκεί λίγο έως αρκετά θα έλεγα τα ημιτελή τα κτίσματα, θυμάστε την κουβέντα που είχε προκύψει, μειώνει την επιβάρυνση στον αγροτικό πληθυσμό, αλλά εγώ αυτές τις ευαισθησίες δεν τις σέβομαι, διότι έτσι θα προκύψει μεγαλύτερη επιβάρυνση στις αστικές περιοχές. Και αυτό είναι άδικο, δεδομένου ότι η αιτίαση του οποιοδήποτε ότι είναι ημιτελές το κτίσμα και δεν το χρησιμοποιώ, δεν έχει να κάνει σε ένα φόρο κατοχής, σε ένα φόρο περιουσίας, αν τον αποδέχεται, επαναλαμβάνω, κάποιος. Δηλαδή, εφόσον αποδεχόμαστε την ύπαρξη αυτού του φόρου, αν την αποδεχόμαστε, τότε πράγματι θα έπρεπε να φορολογηθεί ισόπως, αν θέλετε, με τον ίδιο ενό συντελεστή εγώ και ανάλογα με την αξία, η όλη περιουσία η ακίνητη του καθενός. Κι ας είναι μαντρί, κι ας είναι στάνη, κι ας είναι δάσος, κι ας είναι βραχονισίδα, ας είναι οτιδήποτε έχει ο καθένας. Καταλάβατε, είναι άδικο να φορολογηθείτε εσείς, κύριε Παπατσάκονα. Και έχουμε σήμερα, κύριε Τσαγκάρη, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Προβόπουλο, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ναι, είδα νωρίτερα τον τίτλο της δήλωσής του, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Φαντάζομαι ότι ευελπιστούσαμε όλοι, αν αναφέρεται σε εξαγορά ελληνικών τραπεζών από ξένους κολοσσούς, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν η στόχευση και το όραμα όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, για τους διάφορους γνωστούς λόγους, οι τραπεζικοί κολοσσοί απεχώρησαν από την Ελλάδα και μάλιστα με σημαντικές ζημιές, όπως η Crédit Agricole, όπως η Société Générale. Δυστυχώς δεν είδαμε τις μεγάλες γερμανικές, αγγλικές, γαλλικές, ελβετικές τράπεζες να έρχονται να κάνουν μια επενδυτική απόβαση στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό θα ευχόμουν εγώ σαν Ευρωπαίος πολίτης,
που θέλω να είμαι στην Ευρωζώνη και να έχω ως νόμισμα το σκληρότερο νόμισμα του κόσμου, το ευρώ. Ο κύριος Προβόπουλος ανέφερε πως είναι σαφές ότι μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εύρυθμα και συντεταγμένα και πιθανόν να απαιτήσει τη συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά τρόπο παρόμοιο με την παρακολούθηση της απομόχλευσης των ευρωπαϊκών τραπεζών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρωτοβουλία της Βιέννης. Ναι, μακάρι να τα κάνει αυτά ο κύριος Προβόπουλος. Βέβαια τώρα είναι κοντά στο τέλος της θητείας του. Είναι στα πλαίσια της δουλειάς του. Θα έπρεπε πράγματι να ασκήσει μια τέτοια πρωτοβουλία και δραστηριότητα, να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ο εξευρωπαϊσμός της χώρας είναι το ζητούμενο. Η έλευση, αν θέλετε, εξυγιαίνει το τραπεζικό σύστημα, η έλευση διεθνών κολοσσών εδώ. Και κανονιστικά και λειτουργικά, δηλαδή και από πλευράς κεφαλαίων. Οπωσδήποτε οι ελληνικές τράπεζες θα γινόντουσαν ισχυρότερες. Φανταστείτε την οποιαδήποτε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να αποκτούσε αύριο το πρωί μεγάλο μέτοχο, την ελβετική UBS ή την Royal Bank of Scotland ή τη Rabobank ή μια οποιαδήποτε από τις τεράστιες διεθνείς τράπεζες. Αυτό λοιπόν θα βοηθούσε και από πλευράς λειτουργικής, κεφαλαίων δηλαδή, αλλά και κανονιστικής, διότι οπωσδήποτε οι νόρμες, οι διαδικασίες δηλαδή μέσα από τις οποίες δουλεύουν αυτοί οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι πολύ σοβαρότεροι από τις διαδικασίες που ακολουθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Απλώς δεν μπορεί να ακούμε εξαγγελίες από τους υπεύθυνους για διοίκηση, καταλάβατε. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Δηλαδή, κανείς περίμενε αυτά να έχουν γίνει. Και βεβαίως περιμένουμε την ανάπτυξη να έρθει. Έρχεται από ό,τι βλέπω σε 15 μέρες το 2014. Είναι η χρονιά που θα έρθει η ανάπτυξη, σας θυμίζω. Το 2014. Οποία... Θα δούμε. Μέσα λοιπόν, ένα μήνα δηλαδή. Και θα ξεκινήσουν τα είχαμε πρώτα και σήμερα την συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τους επικεφαλείς της Τρόικας στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι αποκρατικοποιήσεις. Οι συναντήσεις του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλείς της Τρόικας θα συνεχιστούν σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς, κύριε Τσαγκάρη, από ό,τι φαίνεται είναι πολλά τα καυτά θέματα που έχουν μείνει ανοιχτά, όπως οι πληστηριασμοί ακινήτων, ο ΦΠΑ στην εστίαση και η αναδιάρθρωση των ΕΑΣ. Των αμυντικών συστημάτων. Η ατζέντα φαίνεται ότι είναι ακόμη ανοιχτή. Δεν επαληθεύεται η αισιοδοξία του κυρίου Στουρνάρα για κλείσιμο των διαπραγματεύσεων. Ευχόμαστε όλοι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές με έναν επιτυχή τρόπο για την ελληνική πλευρά, που δεν έχουμε μάθει βέβαια ποια είναι ακριβώς η επιτυχία, δηλαδή δεν έχει οριστεί η επιτυχία. Διότι βλέπουμε, ας πούμε, στο θέμα των ΕΑΣ που θέσατε, εκεί που η αιτίαση της Τρόικα ήταν λουκέτο σκέτο, να πηγαίνουμε με επιτυχή εμείς κατάληξη ένα λουκέτο εν λειτουργία. Δεν είδα λοιπόν να επαληθεύονται οι αιτιάσεις της ελληνικής πλευράς από τη διαπραγμάτευση. Και σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις που είπατε, να πούμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις συμβάλλουν στη μείωση του δημόσιου χρέους. Δεν αποτελούν επενδύσεις οι ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή η πώληση του Αστέρα, για παράδειγμα, στη Βουλή, απλώς για να μαθαίνει και ο κόσμος σωστά οικονομικά, μια που έχουμε τώρα 3 χρόνια να κάνουμε μαθήματα οικονομικών από το παράθυρο. Ναι. Η πώληση του Αστέρα, το ποσό δηλαδή που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, η Εθνική Τράπεζα, από την πώληση του Αστέα, υποτίθεται το κομματάκι που ανοίξει το ελληνικό δημόσιο, διότι το μεγάλο κομμάτι πάει στην Εθνική Τράπεζα, πηγαίνει στην απομείωση του χρέους. Επένδυση δεν λέγεται αυτό. Επένδυση θα γίνει εάν οι αγοραστές του Αστέρα έρθουν εδώ να επενδύσουν τα 500, τα 800, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν. Τότε θα έχεις επένδυση στην ελληνική επικράτεια. Μέχρι τότε η πώληση αυτή καθ' αυτή δεν αποτελεί επένδυση, αποτελεί ποσά για απομείωση του χρέους. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς, λόγω της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας, δεν παρατηρείται σοβαρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα φτωχό ενδιαφέρον. Είδαμε και στο θέμα του ΟΠΑΠ, ότι το μόνο ενδιαφέρον που υπήρξε ήταν από τον Έλληνα επιχειρηματία, τον σπουδαίο Έλληνα επιχειρηματία, τον κύριο Μελισανίδη, αλλά δεν υπήρξε σοβαρό διεθνές ενδιαφέρον. Είδαμε στο θέμα του Αστέρα πολύ φτωχή shortlist, επομένως εκεί στο Ταϊπέδ φαίνεται ότι κάποιοι δεν φωτίζουν σωστά τον πίνακα που έχουμε να πουλήσουμε, τον πίνακα Ελλάδα. Κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους προφανώς. Μάλιστα. Ο χρόνος θα το δείξει αυτό, κύριε Τσαγκάρη, σίγουρα. Σας θυμίζω, στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας υπολόγιζαν από τις αποκρατικοποιήσεις 50 δισεκατομμύρια, αν θυμάστε. Και έχουμε φτάσει σήμερα να εγγράφουμε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ότι φιλοδοξούμε να εισπράξουμε. Όταν λοιπόν έχεις τόσο φτωχά αποτελέσματα,
σε επιχειρήσεις όπως ο ΠΑΠ ή ο Αστέρας Βουλιαγμένης, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει παρακάτω στη λίστα, όπου τα προσπόληση δεν είναι τόσο ηχηρά, τόσο ενδιαφέροντα, αν θέλετε, από επιχειρηματικής πλευράς δραστηριότητες. Επομένως, χρειάζεται και εκεί να γίνει μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να αλλάξει λίγο το κλίμα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έλευση ξένων επενδυτών. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε τι παρουσίασε χθες ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στην εκπομπή Ζούγκλα, στην τηλεοπτική Ζούγκλα. Σε φοροδιαφυγή μαμούθ φέρονται να εμπλέκονται οι εταιρείες των μεγαλοεφοπλιστών Ιωάννη και Κωνσταντίνου Γουλανδρή, σύμφωνα με καταγγελίες που έκανε ο πρώην λογιστής τους Γιώργος Σαραντίδης χθες το βράδυ στην τηλεοπτική Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ο κύριος Σαραντίδης κατήγγειλε στην εκπομπή ότι παρόλο που ενημέρωσε τόσο πρώην υπουργούς και υφυπουργούς οικονομικών, γενικούς γραμματείς, όσο και στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η υπόθεση παρέμεινε στο αρχείο. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα. Τον Οκτώβριο του 2001, σε κατάσταση απόγνωσης, ο Γιώργος Σαραντίδης ενημερώνει για πρώτη φορά με εμπιστευτικό φάκελο τον πρώην υφυπουργό οικονομικών Γιώργο Δρύ για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ με στοιχεία της εταιρείας από το 1992 έως και το 2000. Η εμπλοκή του συγκεκριμένου Υπουργείου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποκαλύψει αργότερα τη διαφθορά του κρατικού μηχανισμού. Με καταγγελία μου προς τον Υπουργό, κύριο Γιώργιο Δρύ, μίλησα για την φοροδιαφυγή του Γουλανδρή με αναλυτικά στοιχεία και με τεράστια αυτή. Ο κύριος Δρύς την καταγγελία τη μεταβίβασε στον κύριο Φωτιάδη, ο οποίος ήταν υφυπουργός του τότε. Η καταγγελία περιείχε μέσα πάρα πολλά εκατομμύρια παράνομα. Συγκεκριμένα σήμερα, αυτά τα οποία έχουν αποκριβεί και έχουν με πραγματογνωμοσύνη και με βεβαιότητα είναι 115 εκατομμύρια σήμερα ευρώ. Έδωσε εντολή ο κύριος Φωτιάδης στον κύριο Σταματόπουλο Γεώργιο, ο οποίος ήδη είχε πάει για επανέλεγχο στον ίδιο επιθεωρητή, να ελέγξει τη φοροδιαφυγή. Αποτέλεσμα, κανένα. Να μην πληρωθεί τίποτα. Όταν εγώ έδωσα τη φοροδιαφυγή, ανέφερα ότι εκτός των άλλων, οι εταιρείες έκαναν και φοροδιαφυγή με πάρα πολλούς προμηθευτές. Ο κύριος λοιπόν Σταματόπουλος έλεγξε όλους τους προμηθευτές, αλλά δεν έλεγξε τους κύριους Γουλανδρή. Έλεγξε όλους τους άλλους, πλήρωσαν πρόστιμο, εκτός από τους κυρίους Γουλανδρίδες. Με νέα μου καταγγελία, στις 23 έκτου του 2003, απευθύνουμε πάλι στον κύριο Φωτιάδη και με δικές μου αναφορές, αναφέρομαι στα πρόσωπα όλα τα οποία είχαν όλο αυτό τον καιρό καθυστερήσει αυτή την τον έλεγχο που έπρεπε να γίνει για όλα τα χρόνια, από το 92 μέχρι το 2000. Και όλα τα πρόσωπα τα οποία ανέφερα είναι εδώ, είναι διευθυντές του ΣΔΟΕ, είναι φοριακοί, είναι όλος ο κόσμος. Εγώ απευθύνθηκα το 2008 στον Υπουργό κύριο Μπέζα. Με δύο γράμματά μου αναφέρω τα πάντα στον κύριο Μπέζα. Αναφέρω τα μεταχρονολογημένα βιβλία, αναφέρω τα πάντα. Ο κύριος Μπέζας, επειδή δεν απαντούσε, πήρε την καταγγελία μου ο κύριος Δρίτσας, Θεόδωρος Δρίτσας, και έκανε περώτη στη Βουλή, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδε μία απάντηση έλαβε, παρά ένα γράμμα τελείως χωρίς περιεχόμενο, αλλά οι έλεγχοι γίνονται, από τον κύριο Παπαθανασίου. Απευθύνθηκε ουσιαστικά στον κύριο Παπαθανασίου, που ήταν ο υπουργός που ήταν πάνω από τον κύριο Μπέζα. Το 2010 επανέρχομαι πάλι με την καταγγελία μου και πηγαίνω πλέον στον κύριο Γεωργακόπουλο,
Του αναφέρω όλα αυτά τα οποία έχουν, ο οποίος είναι γενικό, ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εκείνη την εποχή, ο οποίος βεβαίως ούτε μία απάντηση έλαβα και γι' αυτά. Τελικώς, το 2011 επισκέπτομαι τον κύριο Νικόλαο Λέκα στο ΣΔΟΕ. Ο κύριος Λέκας ήταν διευθυντής του ΣΔΟΕ. Γνώρισε λοιπόν την υπόθεσή μου και όταν ξαναανέλαβε το 2011 πήγα και τον βρήκα και μου ζήτησε να του δώσω εκ νέου στοιχεία της όλης υπόθεσης. Εγώ του πήγα τα στοιχεία, του τα κατέθεσα. Με αποτέλεσμα να γίνει απολύτως τυχαίο. Για την υπόθεση λοιπόν της φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, όπως ακούσατε, ο κύριος Σαραντίδης με έγγραφες αναφορές του και στοιχεία είχε ενημερώσει και τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών κύριο Αντώνη Μπέζα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών τον κύριο Γιώργα Κόπουλο, αλλά και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννη Παπαθανασίου. Για την ίδια υπόθεση είχε ενημερωθεί από τον ίδιο τον κύριο Γιώργο Σαραντίδη και ο πρώην διευθυντής του ΣΔΟΕ, ο κύριος Νίκος Λέκας. Πάμε να δούμε τι είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου ο κύριος Σαραντίδης. Κύριε Λογιστά, πώς αιτιολογείτε, για τι φοροδιαφυγή μιλάτε? Γιατί σήμερα παρακαλάμε κατουρημένες ποδιές για να πάρουμε 2 δις από την Τρόικα. Μιλάμε για 114.948.022 και 60 ακριβώς. 115 εκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε τώρα. Πώς ξέφυγαν αυτά από το λογαριασμό? Δεν ξέρω. Αυτό θα μας το πούνε οι κύριοι που δεν έκαναν έλεγχο. Που δεν έκαναν έλεγχο. Αυτά μέσα στην επιχείρηση πώς τα κάλυπταν ούτως ώστε να μην φορολογούνται? Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα τα έχει αποκαλύψει και πραγματογνώμονας που είχε ορίσει το κράτος για να κάνει για την υπόθεσή μου. Για πόσο διάστημα? Για διάστημα τον όρισε το κράτος το 2007. Ναι. Ξαναέκανε πραγματογνωμοσύνη το 10, όχι ένας, τρεις πραγματογνώμονες. Ναι, για πόσο, για ένα χρόνο, για έκανε έλεγχο. Για το διάστημα 92-2000 και η διαφορά που έβγαλε, πέραν των 8 εκατομμυρίων που εγώ κατηγορούμε, αυτά τα οποία είναι κλεμμένα από μένα, όπως λένε, και άλλα 15 εκατομμύρια, που είναι άλλου μεγάλο εφοπλιστή, άλλων δύο εφοπλιστών, να πούμε και τα ονόματά τους, Γεώργιος Εμπειρίκος και Μαρία Γουλανδρή, Μέρη Γουλανδρή, με δύο σκάφη τους. Ο δε πραγματογνώμονας αναφέρει ότι όλα αυτά είναι χωρίς παραστατικά. Χωρίς παραστατικά, η πραγματογνωμοσύνη αναφέρει. Συνεπώς, όλα αυτά τα χρήματα που της πραγματογνωμοσύνης, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά όλα αυτά τα χρήματα έχουν πιστοποιηθεί και από άνθρωπο ο οποίος τον έβαλαν για την υπόθεσή μου. Να δει τι έχω κλέψει και πώς τα έχω κλέψει. Από ανθρώπους που τους έβαλαν για μένα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλύπτουν τη φοροδιαφυγή. Και την οποία δεν είδαν 7 επιθεωρητές. Και έχει και συνέχεια. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2001 και αφού ο κύριος Σαραντίδης είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το ΣΔΟΕ, πήγε και έκανε κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων και των δύο εταιριών για το έτος 2000. Αφού τα έλεγξε, τα απέστειλε στην εφορία πλοίων στις 9 Μαρτίου του 2011. Η εφορία λοιπόν μετά από ένα χρόνο περίπου διενήργησε έλεγχο με αποτέλεσμα να βρεθεί φοροδιαφυγή 400 εκατομμυρίων δραχμών μόνο στην εταιρεία Γουλανδρή και μόνο για διάστημα ενός χρόνου. Κατόπιν με αίτηση διαμεσολαβητού γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας του Γεώργιου Αλεξανδρή για επανέλεγχο της υπόθεσης φοροδιαφυγής, ο επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών κύριος Γιώργος Σταματόπουλος εξέδωσε απόφαση αποδεχόμενος τα στοιχεία της εταιρείας ή τη διμήνυση εναντίον των υπαλλήλων, την αγωγή και τα ασφαλιστικά μέτρα ως νέα στοιχεία και απείλαξε την εταιρεία από το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων δραχμών επιβάλλοντας μόνο πρόστιμο 880 ευρώ.
Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Σαραντίδης, ο έλεγχος για το 2000 έγινε σε βιβλία με μεταχρονολογημένες θεωρήσεις, δηλαδή άκυρα βιβλία. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Σαραντίδης. Λογιστή Γιώργο Σαραντίδη, η προσπάθεια εξόντωσης του ιδίου και της οικογένειάς του φαίνεται να μην σταματά πουθενά. Κανένα τείχος δεν είναι αρκετά υψηλό για να εμποδίσει τα σχέδια των εταιριών Αφίγου Λανδρή, Ελλάς ΕΠΕ και Βόρει ΕΠΕ. Σε έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το 2001 στις προαναφερθήσεις εταιρείες, αποκαλύφθηκε φοροδιαφυγή ύψους 400 εκατομμυρίων δραχμών. Η απάντηση των εν λόγω εταιρείων ήταν η παρουσίαση των μηνυτήριων αναφορών που είχαν υποβάλει στον πρώην αρχιλογιστή και σε άλλους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις οποίες φέρονταν να είχαν υπεξαιρέσει το συγκεκριμένο ποσό. Στις 7 Δευτέρου του 2001, και αφού είχα φύγει από την εταιρεία, το ΣΔΟΕ πηγαίνει στην εταιρεία και κατάσχει επίσημα και ανεπίσημα βιβλία των εταιριών για το έτος 2000. Προς έλεγχο των βιβλίων στα γραφεία τους του ΣΔΟΕ. Το 2001, τον Μάρτιο, επιστρέφουν τα έγγραφα και τα βιβλία και τα στοιχεία στη ΔΟΗ Πλοίων, η οποία μετά από ένα χρόνο στέλνει ελεγκτή να ελέγξει το έτος του 2000. Κατά το έτος αυτό λοιπόν βρίσκει φοροδιαφυγή, είτε δεν υπήρχαν στοιχεία αποδείξεις, 400 εκατομμυρίων δραχμών. Αυτό σημαίνε ότι η εταιρεία θα αποβληθεί από τον νόμο 89, με όλα τα συνεπακόλουθα. Και ως εκ τούτου, αναθέτουν σε κάποιον διαμεσολαβητή, πολύ γνωστό, λέγεται Γεώργιος Αλεξανδρίδης, ο οποίος κάνει αίτηση επανελέγχου για την εταιρεία. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία. Γίνεται επανελέγχος και με απόφαση δικαστική του επιθεωρητού του Υπουργείου Οικονομικών Γεωργίου Σταματόπουλου, δέχτηκε ότι οι μηνύσεις εναντίον μας, οι αγωγές και τα ασφαλιστικά μέτρα είναι νέα στοιχεία και με τα νέα στοιχεία σβήνει το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων και επιβάλλει πρόστιμο 300.000 ή 880 ευρώ. Δηλαδή εννοούσε ότι τα χρήματα της φοροδιαφυγής τα κλέψαμε εμείς οι υπάλληλοι και το πρόστιμο σβήστηκε για να γλιτώσει η εταιρεία από τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το πρόστιμο το τεράστιο. Ένα σημαντικό γεγονός είναι και θα πρέπει να απαντηθεί ότι τα βιβλία του 2000, τα οποία έλεγξε και τους χάρισε το πρόστιμο, ήταν με μεταχρονολογημένη θεώρηση ή τη βάση νόμου, ήταν άκυρα και ανύπαρκτα ουσιαστικά. Ήταν μη τηρηθέντα. Θεωρούνται τα βιβλία ως μη τηρηθέντα όταν δεν έχουν κανονική θεώρηση. Αυτά όμως όλα τα παρέβλεψε ο κύριος επιθεωρητής. Σύμφωνα τώρα με τον λογιστή, η υπόθεση φοροδιαφυγής που κατήγγειλε αποκάλυψε και την εμπλοκή δικαστικών λειτουργών σε περίεργες αποφάσεις. Όπως καταγγέλει η εισαγγελέας Αρετής Καφίδα, άλλαξε κατά 360 μοίρες το σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε η ίδια μέσα σε 8 μοίρες. Μετά τις μηνύσεις των εταιριών Γουλανδρή και Βόρη κατά του Γιώργου Σαραντίδη στις 9 Ιανουαρίου του 2008, δηλαδή μετά από 8 χρόνια, η πρόταση της εισαγγελέως ως προς την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφων ήταν ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν, έβλαψαν ή κατέστρεψαν έγγραφα. Μετά από ένα χρόνο όμως, η ίδια εισαγγελέας άλλαξε την άποψή της εντελώς ξαφνικά. Με την οποία επικοινώνησαν σήμερα οι συνεργάτες μου και άρχισε να λέει κάτι περίεργα και με ποιο δικαίωμα και που βρήκατε τα έγγραφα και κάτι τέτοια. Σύμφωνα λοιπόν με τον λογιστή Γιώργο Σαραντίδη, η υπόθεση φοροδιαφυγής που κατήγγειλε και αφορά στις εταιρείες Αδερφή Γουλανδρή, Ελλάς ΕΠΕ και αποκάλυψε και την εμπλοκή της δικαιοσύνης σε περίεργες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, γνωστή εν ενεργεία εισαγγελέας, κυρία Αρετής Καφίδα, έκανε στροφή 360 μοιρών μέσα σε 8 μήνες. Δηλαδή, θέλω τα έγγραφα για να διαβάσετε τώρα. Yeah, yeah.
Θέλω τα έγγραφα για να διαβάσετε τώρα. Συγκεκριμένα, μετά τις μηνύσεις των εταιριών Γουλανδρή και Βόρη κατά του Γιώργου Σαραντίδη και 14 άλλων ατόμων σε 9 πρώτου 8, δηλαδή μετά από 8 χρόνια, η πρόταση της Αγγελέως ως προς την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφων ήταν ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν, έβλαψαν ή κατέστρεψαν συγκεκριμένα έγγραφα. Σωστά? Ακριβώς. Μπορείτε να τη διαβάσετε? Βεβαίως. Τέλος, φρονούμε όσον αφορά τις πράξεις της επεξαγωγής ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν, έβλαψαν ή κατέστρεψαν συγκεκριμένα έγγραφα. Συνεπώς, το συμβούλιο σας πρέπει να αποφανθεί να μην γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 309 κλπ. Κατηγορία σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου για τις υποστοιχεία κλπ. Κλπ. Του δευτέρου, του τρίτου και του τετάρτου. Γιατί εμείς οι τέσσερις κυρίως κατηγορούμενοι κατηγορούμεθα από πίσω. Αρετή Καφίδα, Σεγγελεύς, 1η-9η-2008. Πού προσφεύγετε λοιπόν εσείς τότε? Εμείς προσφεύγουμε, είχαμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για καθυστέρηση της δίκης. Είναι η πρόταση του Σαγγελέα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η αποφάση του Συμβούλου. Απεφάσισε ότι. Περιμένετε. Περιμένετε λίγο, καλέ. Ναι. Γιατί κάνετε έτσι? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δηλαδή, λέτε δικαστής και τρέμετε. Έχω 500 δίκες μπροστά μου. Γιατί δεν περιμένετε? Σας λέω, περιμένετε να φρίξετε. Δεν περιμένετε. Περιμένετε. Για την πρόταση λέμε. Τα κατόπιν απειλάγημεν για την υπεξαγωγή. Διαποφάσεως. Διαποφάσεως, διαβουλεύοντας. Και προσφύγατε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτό ήταν εγνώση λοιπόν της απαλλαγής, ήταν εγνώση της κυρίας Καφή. Εμείς λοιπόν είχαμε προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί λοιπόν είπαν, απέστειλαν γράμμα από εκεί και είπαν ότι κάποιος πρέπει. Περιμένετε. Ναι. Μετά λοιπόν από λίγους μήνες, ίδια εισαγγελεύς, συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου του 9, αλλάζει την άποψή της ξαφνικά, παραθέτοντας ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είχε προτείνει και με τα οποία είχε απαλλάξει ο κατηγορουμένος. Πού στέλνει αυτή το σκεπτικό της η κυρία εισαγγελεύς? Μέσω του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφέρεται προς τον κύριο Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το στέλνει αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διαβάστε το τώρα. Ακούστε λοιπόν τι λέει η κυρία Σκαφίδα σε ένα χρόνο. Και είναι εκείνοι που κατέστρεψαν τα έγγραφα στοιχεία που θα διευκόλυναν τη γρήγορη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια της λογιστικής πραγματογνωμοσύνης, ήτι το ένα έτος. Άλλωστε, οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να συμβάλλουν στην γρήγορη διεκπεραίωση της υπόθεσης και όχι να καταστρέφουν στοιχεία που ως εντολοδόχοι της ξένης περιουσίας όφυλαν να διατηρούν και μάλιστα σε κατάσταση κλπ. Για να ακούσω λίγο. Αθήνα, 1η-6η-9. Αρετή Σκαφίδα αντιεισαγγελέας πρωτοδικό. Για να σας ακούσω λίγο. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε τι έχει γίνει. Πρώτον, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει η κυρία Σκαφίδα, η οποία σας απήντησε, να μας απαντήσει και εμάς γιατί το έκανε. Το ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει? Έτσι, για το Θεαθήνα και επιστρέφουμε. Με αφορμή τη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Γιώργου Σαραντίδη και των εταιριών Αφή Γουλανδρή Ελλάς ΕΠΕ και Βόρη ΕΠΕ, φαίνεται πως αναδύονται στο φως περίεργες μέθοδοι και σκεπτικά αποφάσεων δικαστών και λοιπόν δικαστικών λειτουργών που ενεπλάκησαν διαχρονικά στην υπόθεση Σαραντίδη. Απόψε η εκπομπή αποκαλύπτει και διερωτάται για τη στροφή των 360 μοιρών που έκανε αποδεδειγμένα γνωστή εν ενεργεία εισαγγελέας σε πρόταση που η ίδια εισηγήθηκε 8 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο zoogla.gr. Σε αυτό το σημείο εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί εκπομπή με το Λί και με το Λάμδα. Λίτσα Θεοφάνους, Λουκίλα Καρέρ. Από εμάς, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.